Σύνδεση με τα γραφεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου και τον Γιάννη Ανιφαντή με όλες τις πληροφορίες, Γιάννη, για τη συμμετοχή αλλά και το κλίμα λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες. Ναι, Μάρκο, από την Κουμουνδούρου εκτιμούν ότι ο πήχης των 70.000 ψηφοφόρων θα επιτευχθεί μέχρι και το κλείσιμο της κάλπης σε περίπου 10 λεπτά από τώρα. Θυμίζουμε πως τα επίσημα αποτελέσματα στις 6 μιλούσαν για συμμετοχή που ξεπερνούσε τους 60.000 ψηφοφόρους. Ωστόσο, δόθηκε μία παράταση στην εκλογική διαδικασία κατά μία ώρα μετά από αιτήματα που υπήρχαν από διάφορα εκλογικά τμήματα σε όλη τη χώρα, προκειμένου να υπάρξει αυτή η παράταση. Και έτσι δόθηκε παράταση στα εκλογικά τμήματα όλης της επικράτειας. Πούμε πάντως πως από την Κουμουνδούρου εκφράζουν την αισιοδοξία τους για αυτό το αποτέλεσμα αλλά και την ικανοποίησή τους, καθώς σε κάθε περίπτωση είχαμε μία περίοδο έντονων προβλημάτων στο κόμμα και φυσικά διασπάσεων όπως θυμόμαστε. Και αυτό που βλέπουν είναι ότι υπάρχουν και νέες εγγραφές μελών αλλά και ψηφοφόρους που επιστρέφουν σήμερα να ψηφίσουν στις εσωκομματικές εκλογές και που απήχαν στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο στις εσωκομματικές εκλογές του 2023 αλλά και στις ευρωεκλογές του περασμένου καλοκαιριού. Η Κουμουνδούρου λοιπόν εμφανίζεται τώρα, ικανοποιημένη από τη συμμετοχή. Τι ώρα να περιμένουμε τα πρώτα αποτελέσματα, Γιάννη? Ναι, αυτό που μαθαίνουμε, Μάρκο, είναι πως θα υπάρξει μια καθυστέρηση σε αυτό το κομμάτι, καθώς από τη στιγμή που υπήρξε η παράταση της μίας ώρας, καταλαβαίνουμε πως θα υπάρξει και μια καθυστέρηση στην εξαγωγή των πρώτων ασφαλών αποτελεσμάτων. Να θυμίσουμε πως αυτό που γνωρίζαμε ήταν πως τα πρώτα ασφαλή αποτελέσματα θα ήταν περίπου στις 9 με 9.30. Τώρα αυτό που μαθαίνουμε είναι πως το στίχημα είναι να μπορέσει να υπάρξει μια εξαγωγή του 10% των τμήματων και αυτό από ό,τι φαίνεται θα το έχουμε περίπου στις 10. Γίνεται μια προσπάθεια λίγο νωρίτερα, αλλά νομίζω πως θα πάμε περίπου στις 10 λόγω και της παράτασης. Να πούμε, Μάρκο, πως και οι 4 υποψήφοι σήμερα ψήφισαν από νωρίς το πρωί. Ο κύριος Φάμελος στη Θεσσαλονίκη και ο κύριος Πολάκης με τον κύριο Φαραντούρη και τον κύριο Γκλέτσο ψήφισαν στην Αθήνα. Και οι 4, αυτό που προέταξαν ήταν το διακύβευμα της επανεκκίνησης του κόμματος από την ερχόμενη ημέρα, από αύριο δηλαδή, και κάλεσαν τους πολίτες να συμμετέχουν στην εκλογική διαδικασία. Τώρα αυτό που μαθαίνουμε είναι πως και οι 4 θα βρίσκονται ήδη στα στρατηγεία τους, στα γραφεία τους και θα παρακολουθήσουν από εκεί την πρώτη ροή των αποτελεσμάτων. Μόλις υπάρξουν ασφαλή αποτελέσματα, θα τους δούμε νομίζω να καταφθάνουν και στην Κουμουνδούρου. Γιάννη Ανιφαντή, είμαστε σε ανοιχτή γραμμή και για οποιαδήποτε εξέλιξη θα επιστρέψουμε αμέσως σε σένα. Πάμε τώρα να συνδεθούμε με το εκλογικό κέντρο του ΣΥΡΙΖΑ στην Πανόρμου και την Έλενα Χελβατζόγλου, λίγο πριν κλείσουν οι κάλπες, Έλενα. Καλησπέρα, Μάρκο, από το εκλογικό κέντρο στην Πανόρμου. Και όπως μπορείς να δεις πίσω μου, η ώρα είναι 8 παρα 10 και ο κόσμος συνεχίζει να ψηφίζει. Από ό,τι φαίνεται, τέθηκε ψηλά ο πύχης συμμετοχής για την Κουμουνδούρου. Σε ορισμένα κέντρα σημειώθηκε μεγάλη προσέλευση κόσμου, όπως και σε αυτό εδώ που βρισκόμαστε. Και γι' αυτόν τον λόγο, αντί για τις 7 το απόγευμα, δόθηκε παράταση μιας ώρας σε ολόκληρη τη χώρα για τον κόσμο που δεν πρόλαβε να ψηφίσει. Η ώρα λοιπόν είναι 8 παρα 10, από λεπτό σε λεπτό αναμένεται να κλείσουν οι κάλπες. Στο συγκεκριμένο εκλογικό κέντρο έχουν ψηφίσει περίπου 600 άτομα, ενώ αξίζει να σημειώσουμε ότι υπήρξε μεγάλο το ποσοστό καινούριων εγγραφών μελών, συγκεκριμένα πάνω από 100. Τώρα, στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ διαμηνύουν ότι από τη Δευτέρα το κόμμα θα είναι ανανεωμένο και θα περάσει στην αντεπίθεση. Αναμένουμε λοιπόν τα αποτελέσματα. Αν κάποιος υποψήφιος πάρει 50-1%, τότε θα έχουμε τον νέο πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ. Σε αντίθετη περίπτωση, θα περάσουμε και πάλι σε εκλογές την ερχόμενη Κυριακή, 1 Δεκέμβρη. Σε ευχαριστούμε, Έλενα Χελβατζόγλου. Κάλπες επανεκκίνησης λοιπόν στον ΣΥΡΙΖΑ, με στόχο το κόμμα να αφήσει πίσω το βαρύ και θυελώδες παρελθόν, Αντώνια Τζολέτο, και να ξεφύγει από αυτό το σπιράλ εσωστρέφειας. Μάρκο, το πρώτο στοιχείο είναι η συμμετοχή. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν περνά την καλύτερη του φάση. Οπότε σε κάθε περίπτωση, αν δούμε ότι είχαν ψηφίσει 43.000 για τους συνέδρους πριν από 2 εβδομάδες, αφαιρώντας τους υποστηρικτές του κ. Κασελάκη, αυτός ο διπλασιασμός που βλέπουμε είναι ένα πρώτο θετικό στοιχείο που εκτιμούν στην Κουμουνδούρου. Και μένει να δούμε, από τη στιγμή που επιτευχθεί αυτός ο πρώτος στόχος των 70.000, ποιον θα ευνοήσει. Ποιον από τους 4 υποψηφίους θα ευνοήσει. Και κυρίως αυτούς οι οποίοι φέρονται να είναι επικρατέστεροι αυτή τη στιγμή για να περάσουν το δεύτερο γύρο. Από εκεί πέρα, σίγουρα για τον ΣΥΡΙΖΑ το θέμα είναι η επόμενη μέρα. Η επόμενη μέρα, καθώς έχει μείνει με 29 βουλευτές, δεν μπορούμε να μην σημειώσουμε ότι σήμερα ένας από τους βουλευτές που φέρονται να είναι κοντά στον κύριο Κασελάκη, ο κύριος Σαρακιώτης, βρέθηκε κοντά του στον Γοργοπόταμο. Στέλνει ένα μήνυμα αυτό. Ακριβώς. Οι πληροφορίες λένε ότι δεν ψήφισε. Οπότε ενδεχομένως ο κύριος Σαρακιώτης, μπορούμε να υποθέσουμε ότι θα περάσει
περάσει και αυτό στο επόμενο διάστημα στη ζώνη των ανεξάρτητων βουλευτών, αν επιβεβαιωθούν βεβαίως οι πληροφορίες. Σίγουρα προς τα εκεί κοιτούν στην Κουμουνδούρου και σίγουρα και σε σχέση με το κόμμα του κ. Κασελάκη, το νεοσύστατο, πώς θα αποτυπωθεί στις πρώτες δημοσκοπήσεις, αφού βεβαίως και ο ΣΥΡΙΖΑ μετά την δεύτερη εκλογή, μετά τη δεύτερη Κυριακή, αν χρειαστεί, βγάλει τον νέο του πρόεδρο. Και έχουμε και κάποια προειδοποιητικά πειρά από την κυρία Κρήτα και αφορά τον κύριο Πολάκη. Ναι, και αυτό μένει να δούμε πώς θα λειτουργήσει σε σχέση με τις εκλογές για τον κύριο Πολάκη. Ο κύριος Πολάκης έχει κάποιους εσωκομματικούς αντιπάλους από το παρελθόν μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο, αν ο κύριος Πολάκης εκλεγεί πρόεδρος, έχουμε κάποια νέα επεισόδια, κάποια νέα μουρμούρα μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ το επόμενο διάστημα, αφού βεβαίως υπάρχουν κάποια δείγματα γραφής από τον ίδιο. Αλλά αυτά σίγουρα μπορούμε να τα πούμε αφού έχουμε πρώτα τους δύο υποψηφίους που θα περάσουν στο δεύτερο γύρο. Να υπενθυμίσουμε πως η Έλενα Κρήτα έχει πει πως θα παραιτηθεί εάν εκλεγεί ο Παύλος Πολάκης. Αντώνη Ατζολέτο, ευχαριστούμε θερμά.